τις πόλεις που έζησε τα τελευταία 36 χρόνια της ζωής του, χτύπησαν όλα μαζί, σηματοδοτώντας την ανακήρυξη του 2014 σε έτος El Greco στην Ισπανία. Εορταστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις οργανώθηκαν στο Μουσείο του Τολέδο με 100 έργα του, στο Πράδο της Μαδρίτης, άλλη έκθεση με θέμα ο El Greco και η μοντέρνα ζωγραφική με 25 έργα του, απέναντι σε έργα σύγχρονων ζωγράφων, τους οποίους επηρέασε καταλυτικά. Στην Ελλάδα διοργανώνονται 7 εκθέσεις, ανάμεσα σε αυτές, στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Εθνική Πινακοθήκη, με θέμα το Θεοτοκόπουλο. Πολλά έχουν γραφτεί για τον ίδιο και την τέχνη του. Αλλά ίσως, για να την καταλάβουμε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θεώρησα. Η ζωγραφική, αγαπητοί μου φίλοι, όπως κάθε τέχνη, είναι πολύ απλό πράγμα. Για να ζωγραφίσεις καλά όμως, πρέπει να είσαι μάστορας, δηλαδή να γνωρίζεις καλά τα μυστικά της τέχνης σου. Αλλά μονάχα αυτό δεν φτάνει. Το πιο χρειαζόμενο και από αυτό είναι να έχεις ψυχή γερή και πλούσια πνευματικά, ώστε το χέρι σου να ερμηνεύει την ουσία, την ψυχή του κάθε πράγματος, παίρνοντας αφορμή από τα φυσικά φαινόμενα. Αυτός που έχει αυτό το χάρισμα είναι καλλιτέχνης. Εκείνος που μιμείται και αντιγράφει τη φύση είναι μάστορας, που ξεγελάει το μάτι, κάτι σαν θαυματοποιός, αλλά χωρίς βαθύτερη αξία για την τέχνη. Ο πρώτος δημιουργεί έργο με ζωή. Ο άλλος αντιγράφει τη ζωή που υπάρχει από πριν. Αυτή τη γνώμη είχαν και οι παλιοτεχνίδες. Πολλοί σημερινοί ζωγράφοι όμως, θέλοντας να ξεφύγουν από τη φυσική αναπαράσταση, πέσαν στο άλλο άκρο. Έτσι βρεθήκαμε στην ανεικονική αναπαράσταση της ανυπαρξίας σήμερα. Χάθηκε η βάση που δυναμώνει την προσωπική ικανότητα του τεχνίτη. Και η βάση είναι η παράδοση. Η πείρα, τα πνευματικά και τεχνικά εφόδια που αποκτήθηκαν με αγώνα και αγάπη, είναι μεγάλα όπλα αν τα πιάσει γερό χέρι. Η παράδοση είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς πολλών ανθρώπων, μιας φυλής. Τέτοια είναι η βυζαντινή τέχνη. Και όπως λέει ο Φώτης Κόντογλου, η πιο βαθιά ζωγραφική είναι η θρησκευτική. Και η πιο βαθιά από όλες τις θρησκευτικές είναι η βυζαντινή, η πιο πνευματική, επειδή η ρίζα της είναι το Ευαγγέλιο. 1000 χρόνια ανανεώνεται συνεχώς ο βυζαντινός τύπος. Εκεί συμβολικά αποτυπώνεται η στοργή της μάνας με την εικόνα της Παναγίας, η Ανδρία με τον Άγιο Γεώργιο, η Ευχαριστία, η Προδοσία, η Εγκράτεια με τους ασκητές. Σε αυτή την παράδοση ήταν βουτυγμένος ο Θεοτοκόπουλος και αν βγάλουμε από την ιστορία του Βυζάντιο, ο Θεοτοκόπουλος απομένει ανεξήγητος και μετέωρος. Στα χρόνια της σκλαβιάς, η βυζαντινή τέχνη δεν σταμάτησε, όπως πολλοί πιστεύουν. Οι Έλληνες όμως ζωγράφιζαν συχνότερα τη Σταύρωση, γιατί η τραγική μοίρα του έθνους τους τους έκανε να βλέπουν τον κόσμο μαύρο, γεμάτο πόνο. Σε αυτές τις βασανισμένες εποχές, αγράμματοι καλόγεροι και λαϊκοί χριστιανοί φτιάξαν σπουδαίους εικονογραφικούς τύπους και σύμβολα. Παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που τον παραστένανε σαν ξωτικό όρνιο, μαύρο, με ψηλά ποδάρια, με κεφάλι αναμαλιασμένο, σαν ληστή ή αρματολό, με κάτι φοβερές φτερούγες. Στέκεται ανάμεσα σε δυο άγριες ράχες από στουρναρόπετρα και έχοντας ανασηκωμένο το χέρι ψηλά, μιλάει με τον Χριστό που προβάλλει μέσα από τον ουρανό. Στα ποδάρια του, μέσα σε μια λεκάνη, είναι κομμένο το κεφάλι του και εκείνο δείχνοντας του Χριστού λέει το παραπονό του γραμμένο σε ένα χαρτί που κρατάει από το άλλο χέρι. Βλέπεις, γιε του Θεού, τι παθαίνουν όσοι ελέγχουν τα σφάλματα εκείνων που δεν παραδέχονται τα λάθη τους. Κοίταξε, το κεφάλι μου ο Ηρώδης μου το κόψε για σένα. Νομίζω σπάνια ο άνθρωπος φτιάχνει δημιουργήματα με τέτοιο βάθος. Αντίθετα, την ίδια εποχή στην Ιταλία, που σφίζει από νιάτα και πάθη γήινα,
επικρατεί η κοσμική αντίληψη. Και όσες παραστάσεις πήραν από τους Ρωμιούς, τις γυρίσανε στο δικό τους πομπόδες ύφος. Η μεγάλη αλλαγή που συνέβη στην Ευρώπη με την περίφημη αναγέννηση τον 16ο αιώνα, όπου χάθηκε το πνεύμα της παράδοσης και επικράτησε το άτομο και η προσωπικότητα, κρατάει μέχρι σήμερα. Αυτές οι δύο διαφορετικές παραδόσεις, η Δυτική Λατινική και η Βυζαντινή, που είχαν χωριστεί θεολογικά και καλλιτεχνικά 100 χρόνια πριν, συναντήθηκαν στην Κρήτη. Η Κρήτη τον 16ο αιώνα ήταν η χρυσή γέφυρα της Βενετίας προς την Ανατολή. Ο Χάνδακας, το σημερινό Ηράκλειο, πρωτεύουσα της βενετοκρατούμενης Κρήτης, ήταν ένα πολυσύγναστο κοσμοπολίτικο λιμάνι με ένα ζωτικό και ακμαίο πολιτισμό. Αυτή την εποχή γεννήθηκαν εκεί αριστουργήματα όπως ο Ερωτόκριτος και οι Ιεροφύλοι. Στην Κρήτη ζούσαν τον 16ο αιώνα 200 περίπου επώνυμοι ζωγράφοι οργανωμένοι σε συντεχνίες. Οι περισσότεροι φτιάχναν τις ξακουστές και περιζήτητες πέρα από τα όρια της Κρήτης βυζαντινές εικόνες. Πολλοί ήταν δίγλωσσοι, μπορούσαν δηλαδή να ζωγραφίσουν άλλα Γκρέκα, σύμφωνα με το βυζαντινό ιδίωμα, αλλά και άλλα Λατίνα, σύμφωνα με τη δυτική τεχνοτροπία. Σε αυτό το περιβάλλον του Χάνδακα γεννήθηκε το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος από ελληνοορθόδοξη οικογένεια. Ο Καζαντζάκης που το ψάξε μας είπε πως στο φόδελι του Βαλογιζιού της Κρήτης υπάρχει μια οικογένεια με το όνομα Θεοτοκά και φαίνεται πως από τους πολλούς άρχοντες με το όνομα Θεοτόκος που φύγαν από την πόλη μετά την άλωση πήγαν στα Επτάνησα και από εκεί στην Κρήτη. Από μία τέτοια λοιπόν οικογένεια κατάγεται ο Θεοτοκόπουλος. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, που ανήκε στην αστική τάξη, το επέτρεψε να φοιτήσει σε ένα από τα σπουδαιότερα εργαστήρια της πόλης, δίπλα στον Γεώργιο Κλότζα, ο οποίος ακολουθούσε το δρόμο του Θεοφάνη, υιοθετώντας δυτικά στοιχεία στη βάση όμως της Βυζαντινής παράδοσης. Πλάι στη ζωγραφική μπόρεσε να σπουδάσει και τα κλασικά γράμματα, αρχαία ελληνικά και λατινικά, όπως μας το απέδειξε η πλούσια βιβλιοθήκη με τα 130 βιβλία που άφησε πεθαίνοντας στο Τολέδο. Στα 22 του χρόνια ήταν κιόλας μαΐστορας, δηλαδή επαγγελματίας ζωγράφος, όπως φαίνεται από ένα αρχαιακό έγγραφο. Μία εικόνα με θέμα το θείο πάθος σε χρυσό φόντο που έφτιαξε σε ηλικία 25 χρονών, εκτιμήθηκε και μάλιστα ο ένας εκτιμητής ήταν ο Γεώργιος Κλότζας και πουλήθηκε στο υπέροχο ποσό των 70 χρυσών δουκάτων. Με αυτό το ποσό μπορούσε να ζήσει κανείς στη Βενετία άνετα περίπου ένα χρόνο. Αυτό το έργο χάθηκε. Το 1983 όμως ανακαλύφθηκε στη Σύρο μια εικόνα με θέμα την κίνηση της Θεοτόκου που βρίσκεται στην ομώνυμη εκκλησία του νησιού και έχει ζωγραφιστεί με το παλαιολόγιο βυζαντινό τρόπο και πολλά δυτικότροπα στοιχεία σε δευτερεύοντα σημεία. Αυτή η ενυπόγραφη από τον